Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Απαρτία, απαρτία. Τώρα βέβαια υπάρχει μια είδηση της τελευταίας ώρας. Ο Γιάννης Ζιάκας, ο συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί φαίνεται ότι έχει πέσει, Γιάννη καλησπέρα, μονοκινητήριο αεροσκάφος στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ακριβώς πριν από λίγη ώρα είχαμε την πτώση ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους κοντά στην αερολέσχη τη Στίβα, στο 96ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, είναι στο ύψος της λίμνης Ηλίκης. Πρέπει να πούμε, Μάριον, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο χειριστής απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν αμέσως στο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένα άτομο βρισκόταν στο αεροσκάφος, αυτό έχει γίνει γνωστό. Ένα άτομο, ο χειριστής απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν συνεχώς, είναι 79 ετών. Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε κατά την προσγείωση του μονοκινητήριου αεροσκάφους 30 με 40 μέτρα από τον αεροδιάδρομο. Οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι το αεροσκάφος δεν είχε ανάφλεξη, δεν είχε φωτιά. Είχαμε την πτώση, όπως το χαρακτηρίζουν, για να είμαστε ακριβείς, από την πολιτική αεροπορία. Είναι ένα υπερελαφρύ μονοθέσιο αεροσκάφος. Να επαναλάβουμε, Μάριον, ότι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει απεγκλωβιστεί ένας άνθρωπος, 79 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Ελπίζουμε ο άνθρωπος να τα καταφέρει, να είναι καλά, να μην έχουμε πιο δυσάρεστη εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.